Πολύ σωστά είναι και το είπε και ο ίδιος στο καφενείο που είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τους παραγωγούς, ότι πιέζουμε σε όλα τα μέτωπα και τον ΕΛΓΑ και το Υπουργείο για να προχωρήσει τις απαραίτητες ενέργειες που θα ανακουφίσουν τους αγρότες μας. Πρέπει να πούμε όμως ότι αυτή η ζημιά ήρθε στο χειρότερο σημείο, όταν η παραγωγή ήταν πολύ καλή φέτος, και γι' αυτό το λόγο εμείς πρέπει να κινηθούμε πολύ γρήγορα και με την καταγραφή των ζημιών και με την ανακούφιση των αγροτών και με την αναβάθμιση των υποδομών οι οποίες έχουν καταστραφεί. Γι' αυτό το λόγο είμαστε από την πρώτη στιγμή επάνω στο πεδίο και με τις φωτιές οι οποίες ξέσπασαν στην περιοχή τη δική μας και στη Δυτική Κορινθία και στην Ανατολική, και κοιτάζουμε με κάθε τρόπο οι διαδικασίες να προχωρήσουν και αυτές που αφορούν τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, όπου ήδη γίνονται οι δηλώσεις από τους παραγωγούς που είχαν ζημιές, αλλά και με ανθρώπους οι οποίες είχαν καταστροφές από τη φωτιά και μέσα από τα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση, αλλά και μέσα από αυτά που μπορεί να καλύψει ο ΕΛΓΑ. Επομένως, νομίζω ότι θα παραμείνουμε στην πρώτη γραμμή. Ξέρουμε τις δυσκολίες, θα κοιτάξουμε να χρηματοδοτήσουμε το 30% που μένει από τις ζημιές του 17 άμεσα, δηλαδή μέχρι τα τέλη Σεπτέμβρη, προκειμένου να υπάρχει μια ρευστότητα στους παραγωγούς. Θα κοιτάξουμε επίσης να συμπεριλάβουμε αιτήσεις που έχουν να κάνουν με την καταστροφή των δικτυών και των πανιών στο μέτρο 5.1 του ΕΛΓΑ, προκειμένου αυτές οι υποδομές να επανέλθουν και να προστατευτούν οι παραγωγοί, και να προχωρήσουμε σε κάθε πρόσφορο μέτρο και με τη δική μας παρουσία και με τις παρεμβάσεις, με την κήρυξη έκτακτης ανάγκης στις περιοχές που επλήγησαν, για να υπάρξουν και χρηματοδοτήσεις και έργα, αλλά και μια παράταση των ασφαλιστικών και φορολογικών εισφορών. Είμαστε σε αυτό το στάδιο, σε πλήρη συνεργασία με τους Δήμους και τις Περιφέρειες και βέβαια με τους παραγωγούς οι οποίοι μας παραθέτουν τα προβλήματα.